Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε, κύριε Περιφερειάρχα, κυρίες και κύριοι. Είμαστε εδώ για άλλη μια φορά για μια πολύ όμορφη συζήτηση, μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε κοντά μας την πρόεδρο του Κινήματος Αλλαγής, την κυρία Φόφη Γεννηματά. Κυρία Γεννηματά, έχουμε 40 λεπτά στη διάθεσή μας, προκειμένου να συζητήσουμε σε μια ελεύθερη συζήτηση τη θέση του Κινήματος Αλλαγής και τη δική σας βεβαίως για όλα τα μεγάλα θέματα που είναι πολλά. Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε. Να συγχαρούμε τους διοργανωτές. Έχει γίνει θεσμός αυτή η εκδήλωση και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική και δίνει μια δυναμική και μια όθηση σε όλη την περιοχή που τη χρειάζεται, ιδιαίτερα τώρα μετά τον κορονοϊό, μετά, κατά τη διάρκεια του κορονοϊού. Ίσως έχουμε δρόμο ακόμα και ίσως γι' αυτό είναι και τόσο σημαντική. Ωραία, μου δίνετε μια πολύ ωραία πάσα λοιπόν για να ξεκινήσω την πρώτη μου ερώτηση. Πού βρισκόμαστε ακριβώς? Υποτίθεται ότι βγαίνουμε από τον κύκλο της πανδημίας και το μεγάλο ερώτημα είναι η δική σας γνώμη σε ό,τι αφορά στη διαχείριση της πανδημίας στη χώρα μας από την κυβέρνηση και αν τελικά βγαίνουμε από αυτόν τον κύκλο ή είμαστε ακόμη εκεί και τι μπορούσε να γίνει. Πολλές οι ερωτήσεις και πάρα πολλά αυτά που μπορώ να πω. Θα προσπαθήσω όσο γίνεται πιο σύντομα. Καταρχήν θέλω να πω ότι η πανδημία είναι ακόμα εδώ. Γι' αυτό οφείλουμε να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Πράγματι, η κυβέρνηση άνοιξε τις κοινωνικές και οικονομικές δραστηριότητες, αλλά αυτό δεν το έκανε γιατί τα επιδημιολογικά δεδομένα ήταν καλύτερα την ώρα που τα άνοιξε από όταν έκλεισε τις δραστηριότητες. Αναγκάστηκε να το κάνει, γιατί με το μεγαλύτερο σε διάρκεια lockdown στην Ευρώπη, το οποίο δεν απέδωσε τα προσδοκούμενα, κατάφερε η κυβέρνηση να εξαντλήσει και την υπομονή της ελληνικής κοινωνίας, αλλά και τις αντοχές της ελληνικής οικονομίας. Αναγκάστηκε λοιπόν να κάνει αυτό το βήμα. Δυστυχώς έχουμε ακόμα πολύ χαμηλά ποσοστά εμβολιασμένων στην Ελλάδα σε σχέση με όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Και άρα σημαίνει ότι χρειαζόμαστε προσοχή. Και δυστυχώς, επαναλαμβάνω, από το Φεβρουάριο μέχρι σήμερα είμαστε στις 20 χώρες με τους περισσότερους θανάτους ανακάτοικο. Αυτό ανά εκατομμύριο κατοίκους. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι τα πράγματα δεν είναι όπως προσπαθεί να τα παρουσιάσει Ήτανε, δηλαδή, η κυβέρνηση. Ήταν δηλαδή μια επικίνδυνη απόφαση, μια επικίνδυνη επιλογή κατά τη γνώμη σας να ανοίξει τώρα η οικονομία. Ήταν μια ανάγκη με μεγάλο ρίσκο και γι' αυτό χρειάζεται από εδώ και πέρα να δώσουμε έμφαση στους εμβολιασμούς, ειδικά στους ανθρώπους, στους ηλικιωμένους, πάνω των 60, γιατί εκεί τα ποσοστά παραμένουν πολύ χαμηλά, στους υγειονομικούς και στις τουριστικές περιοχές. Να μην επαναληφθούν τα λάθη της προηγούμενης χρονιάς. Και βεβαίως, η κυβέρνηση δεν μπορεί να παραιτείται από την ευθύνη της να προστατεύσει τη δημόσια υγεία. Οφείλει να κάνει ελέγχους, να παρακολουθεί αν τηρούνται τα μέτρα με δικούς της μηχανισμούς και όχι απλώς να δίνει ένα self-test στον κάθε πολίτη και να λέει είναι ζήτημα τοπικής ευθύνης, βγάλτε τα πέρα από εδώ και στο εξής. Έχει ευθύνη λοιπόν η κυβέρνηση να συνεχίσει τις προσπάθειες γιατί η πανδημία είναι εδώ, δεν τελειώσαμε και πρέπει να προσέξουμε ώστε να μην βρεθούμε μπροστά σε ένα έντονο επόμενο κύμα. Και το λέω αυτό γιατί με ρωτήσατε αν τα διαχειρίστηκε σωστά όλο το προηγούμενο διάστημα και τι διαφορετικό θα μπορούσε να γίνει. Τα λάθη και ο χρόνος ο πολύτιμος για τις αποφάσεις χάθηκαν πέρυσι το καλοκαίρι. Η κυβέρνηση μετά το πρώτο κύμα θεώρησε ότι έχει πάει πάρα πολύ καλά. Προφανώς υποτίμησε τις εξελίξεις, άνοιξε τα χερσαία σύνορα κυρίως ανεφόρων και προϋποθέσεων, δεν υπήρχαν έλεγχοι πουθενά, ούτε στα πλοία, ούτε σε κανένα μέσο μεταφοράς, δεν έκανε τίποτα για να αντιμετωπίσει το συνωστισμό, ούτε στα λεωφορεία, ούτε στα σχολεία, τα οποία συνέχισαν να λειτουργούν ακριβώς όπως λειτουργούσαν πριν από την πανδημία. Δεν έλαβε μέτρα του Αγίου Δημητρίου και κάπως έτσι φτάσαμε στο δεύτερο κύμα που χτύπησε κατά κύριο λόγο τη Βόρεια Ελλάδα. Πολύ έντονα, χάθηκαν χιλιάδες άνθρωποι και στη συνέχεια φτάσαμε στο τρίτο κύμα. Όλο αυτό το διάστημα η κυβέρνηση δεν στήριξε το Εθνικό Σύστημα Υγείας όπως έπρεπε, δεν προσέλαβε μόνιμο προσωπικό, έκανε κάποιες προκηρύξεις πολύ αργά το Νοέμβριο που μας πέρασε, δεν έκανε καινούργια κρεβάτια εντατικής θεραπείας, ό,τι δημιουργήθηκε ήταν μόνο από δωρεές. Δεν στήριξε το ανθρώπινο δυναμικό του ΕΣΥ. Ακόμα και σήμερα έχουμε μείνει στο χειροκρότημα. Οι νοσηλευτές του δημοσίου συστήματος δεν έχουν ενταχθεί στα βαρέα και ανθυγιεινά. Μάλιστα.
Και δεν έχουν βέβαια ακόμα και σήμερα τα νοσοκομεία μας τα μέσα τα απαραίτητα, mm-hmm. εάν χρειαστεί ξανά να αντιμετωπίσουν ένα δύσκολο κύμα. Και δεν μιλώ για τα νοσοκομεία της Αττικής ή των μεγάλων αστικών κέντρων, αλλά για περιφερειακά νοσοκομεία που δοκιμάστηκαν κυρίως στο δεύτερο κύμα και δεν θα ήθελα να το ξαναδώ αυτό να συμβαίνει. Έχει λοιπόν πολύ σοβαρές ευθύνες η κυβέρνηση για την ένταση mm-hmm. του προβλήματος που αντιμετωπίσαμε. Και έχει σημασία να μαθαίνουμε από τα λάθη που έγιναν, να μην επαναληφθούν. Επειδή αναφερθήκατε και στον τουρισμό και στο περσινό καλοκαίρι, ο τουρισμός άνοιξε και προφανώς είναι ένα πολύ μεγάλο στίγμα για τη χώρα, για την κυβέρνηση, για όλους, γιατί είναι η βιομηχανία της χώρας μας. Όμως βλέπουμε ότι οι κρατήσεις, ενώ υπάρχει προσδοκία, μιλάγαμε με τους ξενοδόχους και τις προηγούμενες ημέρες και στις εκπομπές που κάναμε, δεν είμαστε καλά με τις κρατήσεις ακόμα. Τι περιμένετε αυτό το καλοκαίρι από τον τομέα του τουρισμού, με δεδομένο ότι και η Αγγλία ακόμα δεν μας έχει βάλει στην πράσινη ομάδα? Σήμερα περίπου υπονόησαν ότι δεν θα βάλουν άλλους. Να. Τουλάχιστον αυτό είδα. Φαντάζομαι ότι η κυβέρνηση θα το παλέψει ακόμα, γιατί είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός, μια πολύ σημαντική πηγή για τον ελληνικό τουρισμό, ιδιαίτερα για το Ιόνιο, αλλά όχι μόνο. Κοιτάξτε να δείτε, είναι βέβαιο ότι είναι τα πράγματα μέχρι τώρα υποτονικά. Mm-hmm. Περίπου το 15% των ξενοδοχείων έχουν ανοίξει και η εικόνα δεν είναι καλή. Χρειάζεται στήριξη ο τουρισμός. Δεν μπορεί να ανοίξει και να τα καταφέρει μόνος του. Και χρειάζεται mm-hmm. στήριξη σε δύο επίπεδα. Και υγειονομικά πρέπει να προχωρήσουν κάποια πράγματα και να συμφωνηθούν, mm-hmm. αλλά και χρειάζεται ένα πακέτο μέτρων στήριξης οικονομικών για να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα. Στο κομμάτι το υγειονομικό, το πρώτο που πρέπει να προχωρήσει όσο γίνεται mm-hmm. πιο γρήγορα είναι το πράσινο πιστοποιητικό. Ναι. Το οποίο, αν θέλετε, ήμασταν και από τους πρώτους που το είχαμε αναδείξει. Χαίρομαι που ο κύριος Μητσοτάκης το υιοθέτησε και έδωσε τη μάχη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προχωρά. Το δεύτερο είναι ότι χρειάζονται διμερείς συμφωνίες με τρίτα κράτη εκτός Ευρωπαϊκής mm-hmm. Ένωσης, που πρέπει να γίνουν γρήγορα. Το τρίτο είναι ότι πρέπει να συμφωνηθεί για τις χώρες που το απαιτούν ποιο θα είναι το τεστ όταν αποχωρούν οι τουρίστες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αν δεν ξέρει κανείς πώς θα φύγει από μια χώρα για να γυρίσει στη χώρα του, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι αντικίνητρο για να ξεκινήσει να έρθει. Χρειάζεται λοιπόν να συμφωνηθεί. Θα είναι rapid. Mm-hmm. Ποιος θα το κάνει? Θα επιβαρύνεται ο ξενοδόχος? Άνοιξαν τα ξενοδοχεία και αυτά ακόμα δεν είναι γνωστά, κυρία Νικόλτσου. Καταλαβαίνετε τι πρόβλημα αυτό δημιουργεί. Μίλησα πριν για τον εμβολιασμό όλων όσων εργάζονται σε τουριστικές επιχειρήσεις. Είναι κρίσιμο ζήτημα για να μπορούμε να πούμε ότι είμαστε ασφαλής προορισμός και να νιώθουν και όλοι ότι είναι ασφαλείς. Έρχομαι τώρα στα οικονομικά ζητήματα. Το πρώτο και κύριο που χρειάζεται για τον τουρισμό και για την εστίαση είναι να μειωθεί ο ΦΠΑ στο 6%. Να κάνουμε επιτέλους ελκυστικό και ανταγωνιστικό το ελληνικό προϊόν. Mm. Το λέμε από πέρσι. Ας μην χαθεί και η φετινή χρονιά. Δεν ακούει η κυβέρνηση. Mm. Δεν αρκεί να ανοίξουν τα ξενοδοχεία. Χρειάζονται ένα υποστηρικτικό πλαίσιο. Από εκεί και πέρα, και ο τουρισμός και η εστίαση και το λιανεμπόριο που δοκιμάστηκαν τόσο πολύ το προηγούμενο διάστημα, χρειάζονται ένα πακέτο μέτρων στήριξης. Ποια μπορεί να είναι αυτά και τι έχουμε προτείνει εμείς εδώ και πάρα πολύ καιρό? Πριν απ' όλα, επιδότηση, 100% επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών για 6 μήνες σε αυτούς τους κλάδους, με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει ρήτρα απασχόλησης, για να μην δούμε την ανεργία να εκτινάσεται, διότι δεν θα αντέξουν. Θα έχουν πολύ σοβαρό πρόβλημα. Το δεύτερο μεγάλο ζήτημα που έχουν οι επιχειρήσεις αυτές είναι οι οφειλές που έχουν συσσωρευτεί. Και δεν είναι μόνο οι οφειλές που δημιουργήθηκαν το διάστημα της πανδημίας, αλλά και αυτές που έρχονται από τα προηγούμενα χρόνια, τους προηγούμενους μήνες. Κανείς δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Κάποιοι, ξέρετε, μας ειρωνεύονται και λένε, σηκώθηκε τώρα το κίνημα αλλαγής και λέει συσάχθεια στις οφειλές στο δημόσιο. Δεν είναι αυτό. Εγώ προκαλώ να μου απαντήσει κάποιος από την κυβέρνηση αν πιστεύει ότι οι μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις μετά από όλα αυτά που έχουν περάσει, τη δεκαετή κρίση και την καραντίνα, μπορούν να ανταπεξέλθουν στις οφειλές που έχουν συσσωρευτεί προς το δημόσιο. Θα έχουμε ένα κύμα από ληξιπρόθεσμες οφειλές, θα χάσει έσοδα το δημόσιο, θα κινδυνεύσουν να βάλουν λουκέτο οι επιχειρήσεις. Γι' αυτό λοιπόν η δική μας πρόταση είναι ότι πρέπει να γίνει τουλάχιστον ένα πρόγραμμα 120 δόσεων και για όσους επιχειρηματίες μπουν στο πρόγραμμα και είναι συνεπείς, να μπορεί να υπάρξει στη συνέχεια και ένα γενναίο κούρεμα.
της τάξης του 30%. Ενδεικτικά λέμε τα ποσά. Όλα αυτά θα εξαρτηθούν από το πόσοι θα ανταποκριθούν στο πρόγραμμα και αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε στην πορεία. Το θέμα είναι να υπάρξει η βούληση της κυβέρνησης και η απόφαση ότι χρειάζεται γενναία ρύθμιση και κούρεμα των οφειλών προς το δημόσιο. Έρχομαι στις οφειλές προς τις τράπεζες. Θα πρέπει να υπάρξει υποχρεωτικό άπλωμα των δόσεων στον εξοδικαστικό συμβιβασμό. Διαφορετικά, σύμφωνα με τους νόμους της κυβέρνησης, οι τράπεζες έχουν το πάνω χέρι με το νέο πτωχευτικό και θα οδηγήσουν στην πτώχευση δεκάδες, για να μην πω εκατοντάδες επιχειρηματίες, εάν δεν προστατευθούν με κάποιο τρόπο από τώρα. Μιλάμε και για την εστίαση, και για το λιανεμπόριο και για παράταση, τουλάχιστον για 4 μήνες ακόμα, της επιδότησης ενοικίου. Και φυσικά, προστασία από τους πληστηριασμούς. Από 1η Ιουνίου έπαυσε οποιαδήποτε προστασία στους πληστηριασμούς της πρώτης κατοικίας. Το θεωρούμε απαράδεκτο, αδιανόητο. Άνθρωποι, επιχειρηματίες, επιχειρήσεις που έχουν χτυπηθεί από την κρίση, που είναι σε καραντίνα, που είναι υποχρεωτικά κλειστοί με απόφαση της πολιτείας, να βρεθούν αντιμέτωποι με το να χάσουν το σπίτι τους. Χρειάζεται οπωσδήποτε ρύθμιση και αναστολή εφαρμογής του πτωχευτικού κώδικα, γιατί όπως σας είπα πριν, θα οδηγήσει πολλές ατομικές και μικρές επιχειρήσεις που κατάφεραν και άντεξαν τα 10 χρόνια της κρίσης, που δεν είναι ζόμπι. Δεν μιλάω για αυτές, θα τις οδηγήσει στο κλείσιμο. Και όλο αυτό είναι απολύτως απαραίτητο να γίνει τώρα, διότι δυστυχώς, θα το επαναλάβω για άλλη μια φορά, η ρευστότητα που έδωσε η κυβέρνηση τους προηγούμενους μήνες και έδωσαν αρκετά χρήματα, δεν πήγε εκεί που έπρεπε. Διοχετεύθηκε και μέσω των τραπεζών στους μεγάλους και ισχυρούς πελάτες, σε μεγάλους επιχειρηματίες που δεν ήταν αυτοί που καίγονταν κατά προτεραιότητα για αυτή τη ρευστότητα. Θα μπορούσαν και να μην την έχουν λάβει και να μην συμβαίνει τίποτα. Δεν έφτασε λοιπόν ποτέ η ρευστότητα σε αυτούς που είχαν ανάγκη αυτό το οξυγόνο. Κυρία Νικόλτσου, θα τολμήσω να πω ότι στη σκιά της πανδημίας η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αλλάζει με ένα βίαιο τρόπο το παραγωγικό μοντέλο, κλείνοντας μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενισχύοντας πολύ μεγάλες, και αυτή είναι μια βίαιη προσαρμογή που δεν κατάφεραν να πετύχουν ούτε τα μνημόνια. Και δεν κατάφεραν να την πετύχουν τα μνημόνια γιατί υπήρχαν αντιστάσεις από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, τις οποίες περισσότερες συμμετείχε το ΠΑΣΟΚ. Τότε ήμασταν ΠΑΣΟΚ. Σήμερα είμαστε ΠΑΣΟΚ, αλλά είμαστε και κίνημα αλλαγής. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί όταν έχεις μια δίδυμη κρίση, υγειονομική και οικονομική, και την αντιμετωπίζεις με τόσο σκληρές, συντηρητικές, οπισθοδρομικές πολιτικές, κινδυνεύεις να οδηγήσεις σε νέα κοινωνική κρίση και σε νέα αδιέξοδα. Σαφής. Λοιπόν, ο χρόνος περνάει. Έχουμε μόλις 29 λεπτά, γιατί είναι πραγματικά πολλά τα θέματα που θέλουμε να καλύψουμε και είναι σημαντικό να ακούσουμε για μια έτσι μεγάλη γκάμα θεμάτων την άποψή σας. Λοιπόν, επειδή αναφερθήκατε στο θέμα της ρευστότητας, των χρημάτων, πάμε στο Ταμείο Ανάκαμψης και θα ήθελα τη γνώμη σας σε σχέση με την αρχιτεκτονική της πρότασης που έχει φτιάξει η κυβέρνηση για τα χρήματα που θα έρθουν στην Ελλάδα και την εκτίμησή σας, αν αυτή τη στιγμή υπάρχουν οι ασφαλιστικές δεκλίδες, πριν αναφερθήκατε σε εταιρείες ζόμπι, ότι και τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης δεν θα πάνε στα παραδοσιακά συμφέροντα, σε κάποιες εταιρείες ζόμπι και θα δούμε και μία από τα ίδια. Δηλαδή, κατά πόσον το Ταμείο Ανάκαμψης θα βοηθήσει στην εξυγίανση και δεν θα έχουμε απλά χρηματοδότηση της ίδιας κατάστασης. Τα είπα πολλά. Σας απαντώ ευθέως ότι δεν υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες. Το συμπέρασμά μας είναι ότι όσο περνάει μάλιστα ο καιρός, το συνειδητοποιούμε όλο και περισσότερο, ότι η κυβέρνηση έχει αρνηθεί μέχρι σήμερα το διάλογο, διότι δεν θέλει να ανοίξει τα χαρτιά της, δεν θέλει να συζητήσει για το πώς ακριβώς θα αξιοποιήσει τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Είναι φανερό ότι όλες τις συγκινήσεις είναι προσανατολισμένες, όπως σας είπα και πριν, στο να στηρίξει πολύ μεγάλους και πολύ ισχυρούς επιχειρηματίες και επιχειρηματικούς ομίλους. Εκεί κατευθύνονται οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης. Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν έχει γίνει κανένας διάλογος στην ελληνική περιφέρεια. Δεν έχει γίνει κανένας διάλογος με τους παραγωγικούς φορείς. Οι μικρομεσαίοι δεν συμπεριλαμβάνονται καν στην πρόταση Σκυλακάκη. Πουθενά.
Και αυτό έρχεται και κουμπώνει ακριβώς με αυτό που σας είπα πριν. Επιβεβαιώνεται μέσω από την πρόταση Σκυλακάκη, μέσα από το πρόγραμμα για το πώς θα αξιοποιηθούν οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, ότι δεν υπάρχει στο πεδίο, στην στόχευση της ελληνικής κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, ο όρος μικρομεσαία ελληνική επιχείρηση. Διαφωνούμε απόλυτα. Λέγαμε παλιά ότι είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Επιμένουμε και σήμερα πως πρέπει να στηρίξουμε την ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση. Η δική μας τεράστια αντίθεση με το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι ακριβώς αυτή, γιατί πιστεύουμε ότι η πράσινη ανάπτυξη και η ψηφιακή εποχή έχουν αξία για την Ελλάδα εάν υπάρχει παραγωγή στον τόπο μας. Εάν υπάρχει προστιθέμενη αξία για την εγχώρια παραγωγή. Είναι κάτι που δεν το έχουμε δει πουθενά σε ό,τι έχει πει μέχρι σήμερα η κυβέρνηση για την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Εμείς λοιπόν απέναντι σε ό,τι κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη λέμε ότι υπάρχει ένα άλλο αφήγημα, είναι πάρα πολύ σημαντική πόρη. Και αυτό το αφήγημα λέει ότι χρειάζεται παραγωγή στον τόπο μας, παραγωγές και εξαγωγές. Αυτό είναι το μότο μας. Όχι εισαγωγές και κατανάλωση. Mm-hmm. Μιλάμε για οικονομία που προστατεύει την εργασία. Ο στόχος μας είναι η πλήρης απασχόληση. Χρειάζεται κοινωνική προστασία. Mm-hmm. Η κοινωνική συνοχή είναι εξαιρετικά σημαντική για να μπορέσουμε να βγούμε από το αδιέξοδο που έχουμε βρεθεί μετά από όλα αυτά τα χρόνια. Αυτά όμως λέει η δική μας πρόταση. Mm-hmm. Και είναι σε πλήρη αντίθεση από ό,τι γίνεται από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Να σας πω, αν θέλετε, και μερικά πολύ χαρακτηριστικά παραδείγματα. Ναι, βεβαίως. Για παράδειγμα, μιλάμε και εμείς για πράσινη ανάπτυξη, μιλάει και ο κύριος Μητσοτάκης για πράσινη ανάπτυξη. Κάνει την επιλογή λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης και φέρνει το νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ και τον ακούσαμε και προχτές να μιλάει στη Βουλή. Τι κάνει λοιπόν με αυτό? Στην πραγματικότητα αποκλεί από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας τους μικρούς παραγωγούς, τους αγρότες, τις ενεργειακές κοινότητες, τους απλούς καταναλωτές που θα μπορούσαν και αυτοί να παράγουν. Σε πλήρη αντίθεση λοιπόν με εμάς, που θεωρούμε ότι είναι ζήτημα ενεργειακής δημοκρατίας, να μπορούν να παράγουν και όλοι αυτοί. Ξεκαθαρίζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι οι ΑΠΕ αφορούν μεγάλους παίχτες στο σύστημα. Και το νομοθετεί κιόλας. Και ο ένας μιλάει για πράσινη ανάπτυξη και ο άλλος μιλάει για πράσινη ανάπτυξη. Όμως είναι άλλη η πράσινη ανάπτυξη του κυρίου Μητσοτάκη. Είναι ένα deal πελατειακό, μεγάλων συμφερόντων, εξυπηρέτησης των ισχυρών. Τι αφήνει για τον τόπο? Τι αφήνει για τον ελληνικό λαό? Τι αφήνει για τον παραγωγό? Δημιουργεί θέσεις εργασίας? Δημιουργεί προοπτικές για να μείνουν οι νέες γενιές στον τόπο μας? Για να φέρουμε πίσω όσους έφυγαν? Απαντώ ευθέως όχι. Ναι. Και αν δημιουργεί τελικά και φτηνή ενέργεια για τα χαμηλά στρώματα, για τα φτωχά νοικοκυριά, γιατί τι να την κάνει το φτωχό στρώμα, το φτωχό νοικοκυριό, την πράσινη ανάπτυξη, εάν εξακολουθεί και πληρώνει ακριβά το ρεύμα? Ακριβώς, κυρία Νικόλτσου, και υπάρχει και μια άλλη διάσταση πέρα από την ενεργειακή δημοκρατία, η ενεργειακή αυτάρκεια και ανεξαρτησία. Διότι δεν μπορείς να υποκαταστήσεις το λιγνίτι από ένα καύσιμο που είναι εισαγόμενο. Εξαρτάς τη χώρα σου. Πρέπει λοιπόν, μιλάω για το φυσικό αέριο στη συγκεκριμένη περίπτωση, χρειάζεται λοιπόν ένας σχεδιασμός ενεργειακός που κατά τη δική μας άποψη πρέπει να εξασφαλίζει την ενεργειακή ανεξαρτησία της χώρας, την αυτάρκεια, αλλά και την ενεργειακή δημοκρατία και τη δυνατότητα αυτή η πράσινη ανάπτυξη να είναι για τους πολλούς. Να δημιουργεί θέσεις εργασίας, να μειώνει τα κόστη και για τους παραγωγούς και για τις οικογένειες, για τους καταναλωτές. Αυτή είναι η δική μας άποψη και είναι μια μεγάλη αντίθεση. Είναι το λεγόμενο πράσινο κοινωνικό συμβόλαιο. Είναι το λεγόμενο πράσινο κοινωνικό συμβόλαιο. Ένα δεύτερο παράδειγμα σημαντικής διαφοράς. Λέει ο κύριος Μητσοτάκης, θα φέρουμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Δεν δίνει όμως έμφαση στην ηλεκτροκίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και όταν έρχεται και μιλάει για μέσα μαζικής μεταφοράς, λέει να φέρουμε εδώ, να εισάγουμε τα λεωφορεία της πρώτης γενιάς, που αυτή τη στιγμή στην υπόλοιπη Ευρώπη τα έχουν αποσύρει από την κυκλοφορία. Και πάλι δεν παράγουμε στον τόπο μας και πάλι εισάγουμε μέσω μεσαζόντων αυτά που η υπόλοιπη Ευρώπη έχει βγάλει από την κυκλοφορία και έχει βάλει σε κάποιες αποθήκες. Mm-hmm. Πάλι λοιπόν δεν υπάρχει προστιθέμενη αξία για τη χώρα, πάλι κερδίζουν μόνο οι μεσάζοντες,
Πάλι η πράσινη ανάπτυξη είναι ένας δρόμος για νέο πελατειασμό και για big business κάποιων και όχι για ένα πραγματικό green deal που μπορεί να αλλάξει την πορεία και την προοπτική αυτής της χώρας. Έχουμε λοιπόν μια τεράστια αντίθεση με τις επιλογές της κυβέρνησης. Ένα τρίτο παράδειγμα. Όταν μιλάμε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ ή για την ενεργειακή αναβάθμιση, είναι δυνατόν να μην βάζεις κριτήρια περιβαλλοντικά, κοινωνικά, οικονομικά και να λες όποιος πληκτρολογήσει πιο γρήγορα παίρνει το έργο. Δηλαδή, πού είναι η λογική της κοινωνικής συνοχής, της ανάπτυξης, της προστασίας του περιβάλλοντος. Μέχρι σήμερα, λοιπόν, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μας έχει παρουσιάσει ένα κατάλογο έργων και επενδύσεων που δεν συνδέονται με συγκεκριμένα αποτελέσματα για το περιβάλλον, για την ανάπτυξη, για τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Είναι έργα που έχουν επιλέξει ότι θέλουν να τα δώσουν κάπου. Αυτό είναι το κριτήριο πάλι. Η παλιά, γνωστή, συντηρητική δεξιά. Όμως, κανένας δεν τους έχει δώσει λευκή επιταγή να διαχειριστούν αυτούς τους πόρους, που είναι εξαιρετικά σημαντικοί για τον τόπο και που ξεπερνούν κατά πολύ την κυβερνητική θητεία τους. Έχουν λοιπόν τον απόλυτο έλεγχό μας. Θα είμαστε πάντα όχι ένα βήμα πίσω, ένα βήμα μπροστά. Παρακολουθούμε κάθε τι που γίνεται. Έχουμε ξεκινήσει και κάνουμε λόγω του κορονοϊού τηλεδιασκέψεις, περιοδίες σε όλες τις περιφέρειες της χώρας για να αναδείξουμε και το πρόβλημα που δημιουργείται, γιατί πηγαίνει σε λάθος δρόμο. Πηγαίνουν σε λάθος δρόμο οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης αυτή τη στιγμή και πρέπει να το κατανοήσει αυτό η ελληνική κοινωνία. Πρέπει να σηκώσει ανάστημα, πρέπει να υπάρξει αντίδραση, πρέπει να υπάρξει δυναμική φωνή, η αυτοδιοίκηση, πρέπει να ορθώσει το ανάστημά της. Πού είναι η αυτοδιοίκηση στην αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης? Είναι δυνατόν? Άφησαν την αυτοδιοίκηση και έξω από τη διαχείριση της πανδημίας. Έκαναν την ιχνηλάτηση με κάποιους Ράμπο. Αυτά είναι για επικοινωνία. Δεν είναι για να έχεις αποτέλεσμα, εάν δεν έχεις ένα δίκτυο πανελλαδικό. Δεν προστατεύεις τη δημόσια υγεία, αν δεν έχεις υπηρεσίες σε κάθε περιφέρεια της χώρας. Να έχουν αντένες και αντανακλαστικά και να δίνουν οδηγίες. Και το ίδιο κάνουν και τώρα. Και τώρα, στην αξιοποίηση αυτών των πόρων, σε αυτή την αναπτυξιακή προσπάθεια που είναι εθνική προσπάθεια, αφήνουν την αυτοδιοίκηση απ' έξω, που θα έπρεπε να είναι ο πυλώνας της λογικής. Με τους δημάρχους και τους περιφερειάρχες έπρεπε να σχεδιαστούν όλα τα επόμενα βήματα για την ανάπτυξη της χώρας. Ας μιλήσουμε λοιπόν για αυτή την περιφέρεια που μας φιλοξενεί. Το συνέδριο έχει και τίτλο Regional Growth Conference είναι. Λοιπόν, πάμε στην περιφέρεια που μας φιλοξενεί. Να ξεκινήσω από το δρόμο. Να ξεκινήσω ότι έπρεπε να έρθω από τον πύργο, γιατί έκανα μία περιοδία και νωρίτερα στη Φολόη το πρωί και έπρεπε να διασχίσω όλο αυτό το δρόμο με την ψυχή στο στόμα και να σκέφτομαι θα φτάσω. Λοιπόν, τεράστιες καθυστερήσεις και από την προηγούμενη κυβέρνηση, πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη, αλλά μέχρι τον προηγούμενο Μάιο ούτε αυτή η κυβέρνηση έκανε τίποτα. Μπορεί να μιλάει κανείς για ανάπτυξη μιας περιοχής και να μην έχουμε ανεπτυγμένο οδικό δίκτυο επιτέλους και να έχουμε αυτό το φόρο αίματος σχεδόν καθημερινά? Το πρώτο πράγμα λοιπόν που χρειάζεται είναι ένα σοβαρό και ασφαλές οδικό δίκτυο και πρέπει να κάνουν τα πάντα για να αποδεσμεύσουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έργο και να προχωρήσει με ταχύτατους ρυθμούς. Το δεύτερο που θέλω να πω για την περιοχή. Εμείς από το 2017, σε συνδιάσκεψη του κινήματος αλλαγής, παρουσιάσαμε μία πρόταση. Μπορεί να υπάρξουν και δεκάδες άλλες προτάσεις για την περιοχή. Η φιλοσοφία μας όμως είναι ότι σε κάθε περιφέρεια μπορούν να υπάρξουν υπερτοπικοί πόλοι ανάπτυξης. Η κάθε περιφέρεια έχει μία αναπτυξιακή ταυτότητα. Η συγκεκριμένη περιφέρεια έχει ένα τεράστιο μπραντ. Ένα τεράστιο μπραντ που κινεί δισεκατομμύρια. Δισεκατομμύρια κάθε 4 χρόνια. Που είναι η Ολυμπία, που είναι το Olympic. Και θα έπρεπε όλοι μαζί να σκεφτούμε πώς αυτό το τεράστιο μπραντ που φέρνει σε άλλους τόσα δισεκατομμύρια και κέρδη θα μπορούσε να έχει μεταμορφώσει αυτή την περιοχή. Και θα έπρεπε όλοι οι παραγωγικοί φορείς της περιοχής και η αυτοδιοίκηση
να έχουμε συμφωνήσει. Μπορεί να μην είναι το δικό μας το τέλειο σχέδιο, αλλά είναι μια βάση διαλόγου. Τους προκαλούμε από το 17. Ελάτε να συζητήσουμε. Εμείς λέγαμε ότι θα μπορούσε να γίνει αυτό που λέμε το Silicon Valley του αθλητισμού. Ένα υπερσύγχρονο προπονητικό. Αυτό που κολλάει, αυτό γιατί δεν έχει γίνει. Γιατί καθυστερεί αυτό. Γιατί οι τελευταίες κυβερνήσεις δεν είχαν ποτέ προτεραιότητα την ανάπτυξη της περιφέρειας, είχαν άλλες προτεραιότητες. Πελατειακής λογικής, συντηρητικής λογικής. Έχω πει πολλές φορές ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Γαλάζιος ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούν να κάνουν μεταρρυθμίσεις, δεν μπορούν να κάνουν τομές, δεν μπορούν να φέρουν ανάπτυξη στη χώρα. Κρίθηκαν, κρίνονται. Θα έρθουμε και σε αυτά, φαντάζομαι, κυρία Νικόλση, αλλά επιστρέφω στην περιοχή και σε αυτό που πιστεύω ότι θα έπρεπε να γίνει. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, εμείς λέμε ότι υπάρχει αυτό το τεράστιο brand που μπορεί να αξιοποιηθεί. Brand, location, product. Τρία πράγματα που αν τα συνδυάσεις, μπορείς να φτιάξεις νέα προϊόντα και να δώσεις νέα μεγαλύτερη αξία στα υπάρχοντα. Σκεφτείτε λοιπόν ένα υπερσύγχρονο προπονητικό κέντρο όπου αθλητές από όλο τον κόσμο θα θέλουν να έρθουν και να προπονηθούν στα ιερά χώματα. Mm-hmm. Σκεφτείτε τι σημαίνει αυτό για τους παραγωγούς που μπορούν σιγά σιγά να μπουν σε άλλες καλλιέργειες, σε superfoods, που μπορούν, σκεφτείτε τι σημαίνει για τον τουρισμό που μπορεί να επεκτείνει τη διάρκεια του πολύ περισσότερους μήνες, ακόμα και στους 12 μήνες του χρόνου. Σκεφτείτε πώς ένας τέτοιος πόλος ανάπτυξης μπορεί να συμπαρασύρει όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της περιοχής, να βρουν συνέργειες, να συνεργαστούν μεταξύ τους, να γίνουν κοινοπραξίες, να γίνουν συμπράξεις και ξαφνικά να γίνει μια έκρηξη ανάπτυξης στην περιοχή που να συμπαρασύρει όλους τους κλάδους. Έχουμε εντοπίσει τη δημόσια γη που θα μπορούσε να δοθεί μακριά από αρχαιολογικούς χώρους, μακριά από παραλίες και κρίσιμες περιοχές που έχουν άλλες κρίσεις. Και έχουμε πει το πολύ απλό. Σε τέτοιες μεγάλες υπερτοπικές επενδύσεις έρχεσαι και δίνεις ως κράτος από την αρχή της χρήσης γης, τους όρους δόμησης και λες εγώ θέλω να είναι φιλικό στο περιβάλλον, να έχει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να ό,τι πιο σύγχρονο και καινοτόμο υπάρχει, να υπάρχει σε αυτή την κατασκευή. Αυτές είναι οι προδιαγραφές μου. Και ελάτε να μου πείτε τι μπορείτε να κάνετε ξένοι και ντόπιοι επενδυτές και θέλω να το πάρω με το κλειδί στο χέρι και να το δω ξαφνικά να αλλάζει την περιοχή. Υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες στη συγκεκριμένη περιοχή. Να σας πω ότι σήμερα το πρωί ήμουνα στο δάσος της Φολόης και συζητούσαμε πώς το δάσος της Φολόης, που είναι μοναδικής ομορφιάς, θα μπορούσε να μην είναι απλώς ένα δάσος μοναδικής ομορφιάς, αλλά να έχει μονοπάτια που να προσελκύει τουρίστες, να έχει δυνατότητες να παράγει νέα προϊόντα από τις βελανιδιές, να έχει λοιπόν τη δυνατότητα να είναι ένα πρότυπο προστασίας, προσβασιμότητας, αλλά και οικοτουριστικής ανάπτυξης. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για τον τόπο μας, αρκεί κάποιος να νοιαστεί. Και αυτή τη στιγμή νοιάζεται το κίνημα αλλαγής, γιατί έχουμε και την εμπειρία και τα στελέχη και τη γνώση και τη βούληση. Αυτό είναι κομμάτια του προγραμματός μας, είναι κομμάτια του πράσινου κοινωνικού συμβολέου που θέλουμε να συμφωνήσουμε με τους προοδευτικούς πολίτες αυτής της χώρας. 14 τα λεπτά. Έχω 3-4 ακόμα ερωτήματα που θέλω να τα κάνω οπωσδήποτε. Λοιπόν, πιο γρήγορα δεν γίνεται. Πάμε να οργανωθούμε για όλα αυτά. Πάμε να οργανώσουμε το χρόνο μας, κύριε Γεννήματα. Θέλω να μείνουμε λίγο στα εργασιακά. Λίγο. Κανείς βεβαίως δεν μπορεί να μείνει λίγο στα εργασιακά. Σαφέστατα, το ΠΑΣΟΚ, το κίνημα αλλαγής, έχει ταυτίσει και τη δράση του έτσι με τα δικαιώματα των εργαζομένων. Τι αλλάζει, με τι διαφωνείτε και τι εργασιακά θα αφήσει πίσω η COVID εποχή, γιατί πολλά πράγματα ήρθαν για να μείνουν. Όπως είπε ένας καθηγητής, αυτό το νομοσχέδιο απορριθμίζει και εκθεμελιώνει το εργατικό δίκαιο. Μας επιστρέφει στις ατομικές συμβάσεις. Και τίποτα δεν είναι τυχαίο. Είναι κομμάτια του παζλ. Σας είπα πριν ότι ήταν επιλογή της κυβέρνησης να μην στηριχθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ήταν επιλογή της κυβέρνησης να μην στηριχθούν οι μικρομεσαίοι, αλλά οι μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτό κουμπώνει στην πανδημία. Αυτό κουμπώνει και με το σχέδιο αξιοποίησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Έρχεται λοιπόν το εργασιακό νομοσχέδιο να συμπληρώσει αυτό το puzzle. Γιατί πώς θα βγάλουμε τα γραμμάτια και τις υποχρεώσεις που ακούσαμε τον κύριο Μητσοτάκη να αναλύει σε διάφορα συνέδρια του ΣΕΒ.
πώς θα ενισχυθούν πραγματικά οι μεγάλοι και ισχυροί και θα μπορέσουν να πάρουν τους πόρους και να τους αξιοποιήσουν, με το να πάμε στην πραγματικότητα σε ατομικές συμβάσεις των εργαζομένων και σε μια εργασιακή ζούγκλα. Τι έρχονται και κάνουν? Αφαιρούν την υποχρέωση συλλογικής σύμβασης για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Αυτό στην πράξη, κυρία Νικόλσιου, σημαίνει ότι το οκτάωρο καταργείται. Και πραγματικά δεν μπορώ να ακούω αστειότητες ότι ένας εργαζόμενος σε αυτές τις συνθήκες στην πανδημία, με την αγωνία και το φόβο του φάσματος της ανεργίας, μπορεί να έχει τη δύναμη να διαπραγματευτεί μόνος του με τον εργοδότη και να πετύχει τελικά ότι θα δουλεύει το ωράριο που θέλει αυτός, θα παίρνει το ρεπό όταν το θέλει αυτός, θα πληρώνεται πράγματι τις υπερορίες. Αυτά τώρα δεν στέκουν σε καμία κριτική. Είναι ολοφάνερο ότι αυτό είναι ένα δώρο, είναι μια συγκεκριμένη δέσμευση του κυρίου Μητσοτάκη, η οποία σήμερα υλοποιείται. Η μοναδική ασφάλεια που υπήρχε, η δικλίδα ασφαλείας, θα μπορούσε να είναι η κάρτα εργασίας. Όμως και δικαίως τη ζητάει η ΓΕΣΕ και είναι και νομοθέτημα δικό μας, το οποίο δεν εφαρμόστηκε γιατί άλλαξε η κυβέρνηση. Όμως ο κύριος Χατζηδάκης, ο αρμόδιος υπουργός, είπε ήδη ότι η κάρτα εργασίας δεν θα εφαρμοστεί άμεσα, αλλά παρά μόνο πειραματικά, πιλωτικά. Άρα πάει και αυτό στην άκρη. Τι κάνουν στη συνέχεια? Έρχονται και λένε ότι το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας πάβει να είναι κομμάτι του Υπουργείου Εργασίας και γίνεται μια ανεξάρτητη αρχή. Γιατί δεν την κάνανε και ΜΚΟ, δεν κατάλαβα. Ένα σοβαρό επιτελικό κράτος, όχι το κατόνομα του κυρίου Μητσοτάκη, έχει τη δυνατότητα να βάζει κανόνες και την υποχρέωση να έχει μηχανισμούς που ελέγχουν τους κανόνες που θέτει. Αλλιώς δεν είναι επιτελικό κράτος. Είναι στοιχειώδης υποχρέωσή του να ελέγχει, να έχει μηχανισμούς. Δεν μπορεί να παριστάνει τον πόντιο Πιλάτο και να λέει «Δεν φταίω εγώ, είναι μια ανεξάρτητη αρχή, πηγαίνετε βρείτε τα». Είναι αδιανόητο, είναι απαράδεκτο, δεν στέκεται ούτε αυτό σε καμία λογική. Η μοναδική λογική είναι ότι πρέπει πια να γίνει κανόνας η μαύρη εργασία και η ασυδοσία. Και αν θέλετε αυτό, δημιουργεί και έναν αθέμητο ανταγωνισμό. Γιατί δεν είναι όλοι οι επιχειρηματίες οι ίδιοι. Δεν είναι όλοι οι επιχειρηματίες ένα τσουβάλι. Υπάρχουν σοβαροί επιχειρηματίες αυτή τη στιγμή στη χώρα, οι οποίοι κατανοούν πλήρως ότι χωρίς τους εργαζόμενους και χωρίς μια υγιή σχέση με τους εργαζόμενους, δεν θα μπορεί η επιχείρησή τους να πάει μπροστά. Διότι ένας ανασφαλής εργαζόμενος δεν είναι και παραγωγικός. Δημιουργείται λοιπόν και αθέμητος ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων, γιατί οι μόνοι που κερδίζουν από όλη αυτή την ιστορία είναι οι ασίδωτοι εργοδότες. Είναι πολύ στοχευμένες ρυθμίσεις. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Και βεβαίως έχουμε μία σειρά από άλλες ρυθμίσεις, κυρία Νικόλτσιου, όπου βλέπετε ότι διευκολύνονται ακόμα περισσότερο οι απολύσεις και μάλιστα ένας εργαζόμενος που δικαιώνεται στα δικαστήρια δεν θα επαναπροσλαμβάνεται, αλλά αυτός ο εργοδότης που παρανομεί απλώς θα δίνει κάτι παραπάνω και θα ξεμπερδεύει με την ιστορία αυτή. Θα τελειώνει. Αυτό είναι το κράτος δικαίου που καθιερώνεται από εδώ και πέρα. Και βεβαίως περιορίζεται ακόμα περισσότερο το δικαίωμα στην απεργία και η προστασία των συνδικαλιστών, τους οποίους διχάζει τους εργαζόμενους, βάζει τους εργαζόμενους από τη μία μεριά δήθεν που θέλουν να εργαστούν και τους συνδικαλιστές από τους άλλους. Είναι μια τακτική απαράδεκτη, βαθιά συντηρητική, που σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να βοηθήσει αυτή τη στιγμή τις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου να δουλέψουν συντεταγμένα, οργανωμένα, με ενότητα όλων αυτών των δυνάμεων, για να μπορέσουμε να αφήσουμε πίσω μας τη διπλή κρίση και να πατήσουμε σε ένα στέρεο έδαφος μετά από τόσα χρόνια πια ως χώρα. Απαράδεκτο πραγματικά. Σαφή, σαφέστατη. Θα το καταψηφίσουμε, δεν υπάρχει αμφιβολία. Είμαστε απέναντι και θα είμαστε και στην απεργία. Χαίρομαι που συμφώνησαν και θα είναι όλοι μαζί και θα υπάρχει ισχυρό μπλοκ του κινήματος αλλαγής στην απεργία στις 10 του μήνα. Υπάρχει μια πολύ έτσι έντονη συζήτηση. Τι θα γίνει όσο βγαίνουμε, βεβαίως και εσείς λέτε ότι είμαστε ακόμα εδώ, βγαίνουμε από την πανδημία, πώς θα διαμορφωθεί το πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα από εδώ και πέρα? Άλλοι μιλούν για πρόεδρες εκλογές, είναι και ο εκλογικός νόμος στη μέση. Υπάρχει και μια έτσι υπεροχή της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά και πολλοί λένε ίσως κάνει τώρα εκλογές γιατί θέλει να πιστωθεί την όποια επιτυχία.
Αυτή είναι η ατμόσφαιρα. Η δικιά σας η αίσθηση ποια είναι, πώς διαβάζετε αυτή τη στιγμή τις πολιτικές εξελίξεις και πώς θα κινηθεί το κοινάλι. Κοιτάξτε, κυρία Νικόλτσιου, όλα αυτά τα σενάρια για πρόωρες εκλογές, πότε διοχετεύονται και πότε διαψεύδονται από το μαξί μου. Μόνο από εκεί. Είναι φανερό, λοιπόν, ότι εκτιμούν τις καταστάσεις, τις μετρούν, τις ζυγίζουν, τα διαραίουν τα σενάρια, τα μετρούν. Η θέση μας, καταρχήν, θέλω να είναι ξεκάθαρη, ότι όσο είμαστε μέσα στην πανδημία και υπάρχουν επικίνδυνα επιδημιολογικά δεδομένα, θεωρώ ότι είναι τυχοδιοκτισμός να μιλάει κανένας για εκλογές. Από εκεί και πέρα, αν τα επιδημιολογικά δεδομένα το επιτρέψουν και αν ο κύριος Μητσοτάκης αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορεί, ότι δεν το αντέχει αυτό το βάρος, ότι δεν τα βγάζει πέρα, ας πάει σε εκλογές. Το κίνημα αλλαγής δεν πρόκειται να ευνηδιαστεί. Εμείς είμαστε έτοιμοι για όλα και το έχουμε δηλώσει ότι δεν θα ευνηδιαστούμε από πιθανές πρόωρες εκλογές. Αυτό όμως που μας ενδιαφέρει είναι πρωτίστως το συμφέρον του τόπου. Αν λοιπόν δεν τελειώσουμε με το θέμα της πανδημίας του κορονοϊού, θεωρώ αδιανόητο, απαράδεκτο, να βάλουμε την Ελλάδα σε μία περιπέτεια, διότι υπάρχει και ο φόβος για τη ζωή, αλλά και ο φόβος για τη δουλειά των ανθρώπων, για τις επιχειρήσεις τους. Αυτά πρέπει κατά προτεραιότητα να απαντηθούν και έχει υποχρέωση η κυβέρνηση να ανταποκριθεί και να απαντήσει και να νιώσουν οι Έλληνες ασφάλεια. Σαφής. Είμαστε, κυρία Γεννηματά, σε μία περιοχή, είμαστε στην Πάτρα, είμαστε στην Αχαΐα, που ιστορικά έτσι, το ΠΑΣΟΚ είχε πάντα πολύ μεγάλο ποσοστό. Και από τούτο να δω τον τόπο, θα ήθελα να μου μιλήσετε για την πεποίθησή σας, για την πορεία του κίνηματος αλλαγής. Πώς θα είναι τα πράγματα από εδώ και πέρα, αισιοδοξείτε για την πορεία του κίνηματος αλλαγής. Από ένα τόπο ιστορικό. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένας τόπος ιστορικός. Είναι ένας τόπος που έχω αναμνήσεις από παιδί ακόμα μαζί με τον Γιώργο. Όταν περπατούσαμε στα καλντερίμια στο Καλέτζι, έτσι δεν είναι. Σε στιγμές ιστορικές, ευτυχήσαμε να ζήσουμε την αλλαγή και αισιοδοξώ ότι θα ζήσουμε και τη νέα αλλαγή. Και αυτή τη νέα αλλαγή θα την πετύχουμε μαζί. Είμαι πραγματικά πολύ αισιόδοξη. Είμαστε ένα κόμμα με βαθιές ρίζες, με μεγάλη ιστορία. Έχουμε αφήσει ανεξίτηλο στίγμα σε αυτόν τον τόπο. Όλες οι μεγάλες τομές και μεταρρυθμίσεις έχουν γίνει από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ. Τώρα ο ελληνικός λαός το ξέρει, το γνωρίζει. Δοκιμάστηκαν όλοι και τα μεγάλα λόγια ξεφούσκωσαν και μπορούν να μας συγκρίνουν. Όλοι ξέρουν ότι το ΠΑΣΟΚ αδικήθηκε. Όλοι ξέρουν ότι το ΠΑΣΟΚ σήκωσε πολύ μεγαλύτερες ευθύνες από αυτές που του αναλογούσαν. Έκαναν μεγάλη προσπάθεια και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ για να καλύψουν τις ευθύνες τους. Ιδιαίτερα η Νέα Δημοκρατία για τον εκτροχιασμό της ελληνικής οικονομίας από την κυβέρνηση του κυρίου Καραμαλή. Εκτροχιασμός της ελληνικής οικονομίας που οδήγησε στην κρίση και στα μνημόνια. Και βεβαίως η στάση τους μετά με τη σημαία αντιμνημόνιο ήταν απαράδεκτη, ήταν επιπόλαιη. Αυτό το κύμα τότε του αντιμνημονίου, το κύμα της οργής, γιατί δεν ήταν ένα κύμα που μπορούσε να οδηγήσει σε στέρεο έδαφος στη χώρα, ήταν ένα κύμα οργής. Το καβάλισε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος και αυτός δοκιμάστηκε στη συνέχεια. Δεν θέλω να μείνω όμως άλλο στο παρελθόν. Σιγά σιγά αποκαθίσταται η αλήθεια για το παρελθόν μας και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όλοι αναγνωρίζουν τις τεράστιες προσπάθειες, νομίζω, σιγά σιγά των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ για να σταθεροποιηθούμε και του Γιώργου, για να μην βγούμε εκτός ευρωζώνης, να μην ζήσει η χώρα την άτακτη χρεοκοπία. Πήραμε μια πολύ μεγάλη ευθύνη επάνω μας. Όμως σήμερα κοιτάμε μπροστά, έχοντας κλείσει όλους αυτούς τους λογαριασμούς και τις πληγές, γιατί πληγώσαμε και ανθρώπους, αλλά όλα αυτά σιγά σιγά κατασταλάζουν. Και κοιτάμε το αύριο, έχοντας ένα νέο αφήγημα για τον τόπο. Διεκδικούμε την ψήφο των προοδευτικών πολιτών αυτής της χώρας, όχι μόνο για αυτά που κάναμε στην ιστορική μας διαδρομή, τα οποία είναι ανεξίτηλα και ανεκτίμητα για τον ελληνικό λαό, αλλά για το νέο μας αφήγημα. Για αυτό το πράσινο κοινωνικό συμβόλαιο, γιατί είμαστε η μόνη πολιτική δύναμη αυτή τη στιγμή
που έχει περιγράψει έναν άλλο προοδευτικό δρόμο απέναντι στο συντηρητικό δρόμο της κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη. Και γι' αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία ενωμένο το κίνημα αλλαγής και το επαναλαμβάνω γιατί είναι το κλειδί για να μπορέσουμε να κάνουμε το άλμα προς τα μπρος. Ενωμένο να κάνουμε αυτό το άλμα μπροστά. Είναι η πρώτη φορά μετά από τα χρόνια των μνημονίων που διαμορφώνονται νέες κοινωνικές συνθήκες. Ακόμα αυτό δεν έχει γίνει αντιληπτό, γιατί είναι βαριά η σκιά της πανδημίας. Κάτω από αυτή τη βαριά σκιά της πανδημίας υπάρχουν άνθρωποι που συσπυρώνονται στην κυβέρνηση, που φοβούνται, που δεν κοιτούν ακόμα το αύριο, που κοιτούν πώς θα επιβιώσουν. Είναι ακόμα σε μία άλλη ψυχολογική κατάσταση. Είναι όμως θέμα χρόνου να έρθουν αντιμέτωποι με τα αποτελέσματα όχι της πανδημίας, αλλά του τρόπου που διαχειρίστηκε η κυβέρνηση Μητσοτάκη τις επιπτώσεις της πανδημίας. Και όταν αυτό γίνει, οι κοινωνικές ανακατατάξεις θα είναι μεγάλες. Και αυτές οι κοινωνικές αλλαγές θα ζητήσουν έκφραση και θα οδηγήσουν σε αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών. Και εδώ έρχεται ο δικός μας ο ρόλος. Εμείς είμαστε εδώ έτοιμοι, με τα έμπειρα στελέχη μας από το παρελθόν, με νέα στελέχη, γιατί έχουμε κάνει τη μεγαλύτερη ανανέωση από όλα τα κόμματα, με νέες επεξεργασίες, με το δικό μας αφήγημα, το προοδευτικό, το σύγχρονο, το σοσιαλδημοκρατικό. Το αυτόνομο. Το αυτόνομο, θα σας πω ακριβώς, που απαντά στην ανάγκη ανάπτυξης, κοινωνικής συνοχής, αντιμετώπισης των ανισοτήτων, του στόχου για πλήρη απασχόληση. Και διεκδικούμε γι' αυτό, με την αυτόνομη πορεία μας, πρωταγωνιστικό ρόλο για να κάνουμε πράξη αυτή τη νέα αλλαγή. Απευθύνομαι λοιπόν σε κάθε προοδευτικό πολίτη αυτής της χώρας και ζητώ να ξαναδώσει τη δύναμη στο ΠΑΣΟΚ, στο κίνημα αλλαγής σήμερα, που είναι η συνέχεια του ΠΑΣΟΚ της Δημοκρατικής Παράταξης, να δώσει τη δύναμη να κάνει πράξη αυτή την αλλαγή μέσα από μια νέα παραγωγική συμμαχία. Γιατί είναι αυτό που χρειάζεται ο τόπος, μας αξίζει κάτι καλύτερο από αυτό που ζούμε σήμερα. Υπάρχουν, θέλω ένα λεπτό ακόμα, επειδή είμαστε σε αυτόν τον ιστορικό ακριβώς τόπο, υπάρχουν πάρα πολλά έτσι, παλιά στελέχη του ΠΑΣΟΚ που είτε ιδιώτευσαν, είτε έφυγαν, είτε απογοητεύτηκαν. Σε αυτούς τους ανθρώπους που έφυγαν για το δικό τους λόγο, τι έχετε να τους πείτε σε αυτή την συστράτευση? Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι η πόρτα είναι πάντα ανοιχτή για όλους όσους πικράναμε ή απογοητεύσαμε ή αποστασιοποιήθηκαν για τους δικούς τους λόγους. Φυσικά όχι για αυτούς που αναζήτησαν καρέκλες. Δεν θέλουμε τυχοδιώκτες. Δεν θέλουμε τυχοδιώκτες, δεν θέλουμε αποστάτες. Θέλουμε ανθρώπους που να πιστεύουν σε αυτό που κάνουμε, που θέλουμε να νιώθουν αυτοπεποίθηση για το δικό μας όραμα για τη χώρα. Και ήδη αυτή τη στιγμή το πιο παρήγορο είναι, και το λέω αυτό και σε όσα παλιά στελέχη έχουν πικραθεί και είναι αποστασιοποιημένα, το πιο παρήγορο είναι αυτή τη στιγμή το δίκτυο νέας γενιάς που χτίζουμε πανελλαδικά μέσα στον κορονοϊό, μέσα από το διαδίκτυο. Είναι πραγματικά συγκινητικό και συγκλονιστικό, παιδιά κάτω των 30 ετών που ξέρουν ότι αύριο το πρωί δεν θα πάνε να πιάσουν δουλειά σε κάποιο υπουργείο. Δεν έρχονται για να έχουν κάποιο προσωπικό κέρδος. Έρχονται γιατί πιστεύουν ότι κάτι γίνεται εδώ, ότι κάτι αλλάζει, ότι έχουμε ξαναβρει τις ρίζες μας, ότι έχουμε ένα ξεκάθαρο στίγμα, ότι έχουμε μια ξεκάθαρη ταυτότητα και κυρίως ότι πολιτευόμαστε με ηθική. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία στην εποχή μας. Τους εμπνέουμε και μας αγκαλιάζουν. Και γι' αυτό λέω, δείτε αυτά τα νέα παιδιά και ελάτε κι εσείς πίσω. Σας χρειαζόμαστε όλους. Δεν μπορεί να περισσέψει κανείς από αυτή τη μάχη. Είναι η μάχη της προοδευτικής παράταξης, της δημοκρατικής παράταξης. Είναι η μάχη για την Ελλάδα και για τη νέα γενιά. Κυρία Γεννηματά, σας ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ εγώ. Πάρα πολύ. Και εγώ. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας και άλλη μια φορά τα συγχαρητήρια στην εφημερίδα Πελοπόννησος, στον κύριο Λουλούδη και τους διοργανωτές βεβαίως.